δουλεύαμε πάνω στους τόνους. Πολύ δύσκολα θα βρεις κάποιον, εκτός πια και είναι επαγγελματίας έμπειρος και πάρει περίπτωση αυτό να μην το έχει σκεφτεί ή να, γενικά να μην το έχει κάνει, να δουλέψει πάνω στις διέσεις. Όπως υπάρχει μελέτη με τεχνικές, μελέτη πάνω στους δρόμους, υπάρχει και μελέτη πάνω στις διέσεις. Εάν ο μουσικός, σε αυτήν την περίπτωση ο πιζοξής, δεν κάνει τη μελέτη των διέσεων, θα είναι ελλιπής, θα ξέρει μόνο με τους τόνους, να φύγει από τον τόνο πάνω στον άλλο τόνο και να βγάλει τα τραγούδια εκεί, να βγάλει τα σόλα. Όταν όμως του βγει κανένα ρεδίεση ή κανένα σολδίεση, κανένα λαδίεση και γενικά στις διέσεις, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Μπορεί να παίξει για λίγο, αλλά για να ανοιχτεί μετά και να φύγει από τη δίεση, να πάει αλλού, 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 είναι λιγάκι δύσκολο. Άρα σκοπό έχει αυτό το βίντεο να πω ότι πρέπει να μελετήσουμε πάνω στις διέσεις. Οι δρόμοι είναι καλοί, αλλά δεν είναι ότι ξέρουμε τους δρόμους και τελείωσε το θέμα. Πρέπει να μελετήσουμε τους δρόμους από τους τόνους, αλλά και από όλες τις διέσεις. Το ξαναλέω, εάν δεν γίνει η μελέτη αυτή των διέσεων, πάντα θα ξέρουμε το μισό μπουζούκι. Το άλλο μισό με τις διέσεις δεν το ξέρουμε. Και αν δεν δούμε εκεί, δυσκολευόμαστε. Και πολλές φορές μόλις μπούμε σε μια διέση, ξαναγυρίζουμε πίσω.